Είναι Πέμπτη, είναι η εκπομπή Ταξιδεύοντας στον Κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Και όπως αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές έχετε δει, σήμερα σας έχουμε μία έκπληξη από τα συνηθισμένα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μία θεατρική παράσταση και έχουμε τη χαρά και την τιμή μαζί μας να έχουμε τους συντελεστές, δύο από τους πρωταγωνιστές και συντελεστές της παράστασης, Έργατα και Δουλείας, με την αγαπητή κυρία Ελένη Γερασιμίδου και τον κύριο Αντώνη Τσένο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μεγάλη μας τιμή που είστε κοντά μας. Καλώς σας βρήκαμε, για δική μας τιμή. Θα ήθελα μόνο να είστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Καλώς σας βρήκαμε. Για να μας ακούν πιο καθαρά οι φίλοι μας, οι ακροατές. Αν μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε την κυρία της παρέας. Χρόνια ηθοποιός, έχοντας καταγεγραμμένες πολλά χρόνια στο σανίδι αλλά και στην τηλεόραση, αποφασίστε να ανεβάσετε ένα έργο από κοινού, όπως και το θέατρο, έτσι το έχετε ονομάσει, και θα μας πείτε και την ιστορία του θέατρου. Πώς προέκυψε το σκεπτικό για αυτή την παράσταση? Το είχαμε πάντα στο νου μας. Εγώ, παρόλο που είμαι πόντια, δεν είχα παίξει ποτέ ποντιακό θέατρο. Είχα σκηνοθετήσει όμως μία ποντιακή παράσταση, τη Λυσιστράτη, διασκευασμένη στα ποντιακά από τον Κώστα Διαμαντίδη, και το κάναμε με εραστέχνες ηθοποιούς επάνω στην Ποντοκόμη. Είναι ένα χωριό μεταξύ Πτολεμαΐδας και Κοζάνης, όπου μαζεύτηκαν σύλλογοι από τα γύρω χωριά και από την Ποντοκόμη. Μείναμε εκεί 2 μήνες και κάναμε μια πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία παράσταση. Εκεί βοηθός ήταν η Αγγελική Ξένου, η κόρη μας. Τους πολλούς χαιρετισμούς μας. Ναι, ήταν καταπληκτική παράσταση και είναι πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραίος ο ρόλος της Λυσιστράτης και όλοι οι ρόλοι στα ποντιακά. Εκεί δηλαδή πραγματικά η Λυσιστράτη συνήθως δεν είναι ο αστείος ρόλος του έργου. Είναι αυτή που κινεί τα νήματα, η αρχηγός, ας το πούμε, η εμπνεύστρια του αγώνα των γυναικών. Σωστά. Αλλά δεν είναι και ο πιο αστείος ρόλος. Συνήθως είναι άλλη ρόλη πιο αστεί, η Κλεονίκη, ας πούμε. Και τότε είχα πει ότι αν ποτέ θα έπαιζα Λυσιστράτη, γιατί έχω κάνει την Κλεονίκη και στο Εθνικό και με τη θεατρική διαδρομή, και μ' αρέσει πολύ αυτός ο ρόλος, πάρα πολύ αστείος, η Λυσιστράτη θα την έκανα μόνο στα ποντιακά. Τέλος πάντων, υπήρχε αυτή η σκέψη. Έχω την τύχη να έχω σύζυγο, τον κύριο Ξένο, που αγαπάει πάρα πολύ τους πόντιους και ό,τι ποντιακό υπάρχει, κυρίως στο Γκεμεντζέ. Μπορεί να ακούει ώρες ολόκληρες τραγούδια. Και έτσι φτάσαμε να κάνουμε την πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού και πήραμε μια μικρή επιχορήγηση, πάντα μικρές είναι οι επιχορήγησεις, για να κάνουμε το Έργατα και Δουλείας. Το τίτλο τον έβαλα εγώ σε 3 μονόπρακτα. Τα 2 είναι του Γιώργου Λαμψίδη και το 1 είναι της Άννας Μαυροπούλου. Του εκλεκτού συγγραφέα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να σας πω ότι κάναμε μία μελέτη γύρω από το Ποντιακό Θέατρο και με βιβλία του Ερμήτου Μουρατίδη, που ξέρετε ότι σκηνοθετούσε και στο Κρατικό Θέατρο. Ναι. Και βοηθηθήκαμε πάρα πολύ στην επιλογή των έργων, μάλιστα στην έβρεση των έργων από το κέντρο, την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Πραγματικά είμαστε βαθιά υποχρεωμένοι. Ήταν πολύ πολύ ζεστή η υποδοχή και η βοήθεια που μας προσέφεραν, και από τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό Ποντίων Αθηνών, την ΚΟΠΑ. Οπότε την αγάπη και στους δύο, γιατί πραγματικά επιτελούν έργο. Ακριβώς, ακριβώς. Τους γνωρίσαμε και χαρήκαμε πολύ, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν είχα πολλές επαφές με ποντιακούς συλλόγους ή ομοσπονδίες, εκτός από κάποιες φορές που έτυχε. Δεν ήμασταν μέλη τέτοιων συλλόγων και τα λοιπά. Αλλά βαθιά μέσα υπάρχει αγάπη για την ράτσα, ράτσα μας. Ρίζαν και κλαδί. Ναι. Και το Έργατα και Δουλείας είναι μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι αστεία στην ουσία. Είναι μια κριτική όταν ο άλλος κάνει πράγματα που μπορεί και να μην έχουν αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Ναι.
Το έχω χρησιμοποιήσει και σαν τίτλο, επειδή αρθρογραφώ σε ένα διαδικτυακό περιοδικό. Όχι στην Ποντιακή βεβαίως, αλλά το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Φυσικά δεν έχει σχέση με τα θέματα της παράστασής μας. Τα θέματα της παράστασής μας, οι άνθρωποι που γράψαν τα έργα αυτά, είναι λόγοι, γνωστοί λόγοι από τον Πόντο. Μας εκχώρησαν τα δικαιώματα οι κληρονόμους του Γιώργου Λαμψίδη. Από την Άννα Μαυροπούλου Βαφιάδου δεν βρήκαμε κάτι, αλλά μας εκχώρησε η Κόπα. Εξαιρετικά έργα και τα τρία. Βασίζονται στην παρεξήγηση που γίνεται μεταξύ νεοελληνικής της Καθομιλουμένης και της Ποντιακής Διαλέκτου. Και εκεί βασίζονται τουλάχιστον τα δύο, τα οποία είναι ξεκαρδιστικά. Και επειδή σκηνοθέτησε και όλη την παράσταση, θα δώσουμε το λόγο μετά στον κύριο Ξένο, μπορώ να πω κάποια πράγματα, ότι θεωρώ ότι και από ό,τι μας λέει ο κόσμος, και εσείς το είδατε, ότι κάναμε μια πολύ έντιμη δουλειά, με σεβασμό, πολύ απλή, πολύ λυτή. Επιτρέψετε, ναι, να μιλήσω σαν θεατής, ναι, επειδή είδα την παράσταση μέχρι πρόσφατα, συνεργάτητα της εκπομπής. Δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω καλά την Ποντιακή διάλεκτο, αλλά ένιωσα σαν να ακούγα κάτι από χρόνια, σαν να ήταν κάτι δικό μου. Ξυπνάει το παρελθόν. Κυταρικό. Και δεν, δηλαδή, δεν έλεγα τι είπε τώρα, τι αυτό. Είχε μια ροή και σαν να ήταν πραγματικά δικό μου. Δηλαδή, καταλάβαινα, ένιωθα, ένιωσα τέτοια ζεστασιά που θέλω να το μεταφέρω και στους ακροατές, ότι πραγματικά θα νιώσετε σαν να είστε σε μια οικογένεια. Ότι μπαίνετε πραγματικά στο σπίτι σας, όπως χαρακτηριστικά λέει σε κάποια συνέντευξη ο κύριος Ξένος. Ένιωσα ότι ήρθα στο σπίτι σας και σήμερα σας καλωσορίζω στο δικό μας σπίτι. Βέβαια, καλώς σας βρήκαμε. Να προσθέσω ότι υπάρχουν και πολλοί συμπατριώτες μας, Πόντιοι δηλαδή, με ποντιακή καταγωγή, που δεν μιλάνε την ποντιακή γλώσσα. Την καταλαβαίνουν όμως ή και δεν την καταλαβαίνουν. Αλλά έχουμε μέσα στο κοινό που έρχεται να μας δει πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τον Πόντο. Και παρόλα αυτά τους αρέσει πάρα πολύ, το χαίρονται πολύ και το βλέπουν και ως μία, πώς να το πω, κάνουμε μία τιμή στο Ποντιακό Θέατρο. Πρέπει να τιμηθεί. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος το είχε τιμήσει και παλιότερα στο Κρατικό Θέατρο, είχε ανοίξει την Ποντιακή σκηνή με τον Λαζάραγα και με άλλα έργα, και μετά από χρόνια πάλι με τον Ερμήτο Μουρατίδη. Οι άνθρωποι αυτοί τιμούσαν όλες τις μορφές του ελληνικού θεάτρου. Και δηλαδή, και να είναι αδελφός στο Λάζο τον Τερζά, που έχει... μας τίμησε και μας τίμησε πολύ, τον χαρήκαμε, και αυτός και ο Τάκης ο Βαμβακίδης. Ναι. Ο Λάζος έχει ασχοληθεί, τον είχε αναφέρει και το θέατρο του Νίτσου για παραστάσεις που είχε κάνει και στο Λυκαβητό. Βέβαια, έχει ασχοληθεί πολύ ο Λάζος, είναι μορφή του Ποντιακού Θεάτρου και μας τίμησε με την παρουσία του και με τα καλά του λόγια. Τώρα να μιλήσει ο Ξένος για το άλλο μας σπίτι που λένε, που δεν είναι και δικό μας, το νοικιάζουμε, αλλά το φτιάξαμε εμείς. Πώς έγινε η στέγη, πώς προέκυψε το σκεπτικό να αποκτήσει το σπίτι σας? Ναι, μεσούσης της κρίσης. Και εδώ θα πω κάτι να μου πείτε αν συμφωνείτε. Ναι. Κάπου είχα διαβάσει πριν μερικά χρόνια, κάνε τη δυσκολία ευκαιρία τη ζωή σου. Πρέπει. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια επιθετική στάση απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Συμβαίνουν κάτι κακά, μας πάρει από κάτω, εμείς θα έχουμε μια επιθετική στάση. Για να εξολοθρέψουμε αυτό που συμβαίνει, το αρνητικό. Να ξεκινήσω από το εξής όμως, τα ήθελα. Βεβαίως. Μπροστά μας έχουμε μια ευκαιρία 2 τριημέρων. Δηλαδή 2 Παρασκευών, 2 Σαββάτων και 2 Κυριακών. Για να δούμε όσοι ενδιαφέρονται για την παράσταση. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια, έχουμε αυτά.
Τώρα για τη Βόρεια Ελλάδα σκεφτόμαστε. Ελπίζουμε να βάλουμε ένα λιφαράκι ώστε να γίνουν περισσότερα τα τρίμερα. Μακάρι. Θα σας αναγκάσουμε να γίνουν περισσότερα μακάρι, τα τρίμερα. Μακάρι. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, η Ποντιακή Συλλογή τη Αττική είναι λίγο αυτή τη στιγμή μονδιασμένη. Είναι, υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν. Είναι αλήθεια. Αυτό, είναι ένα πρόβλημα μεγάλο αυτό. Γιατί. Λόγω COVID, φαντάζομαι. Ακριβώς. Άρχισε να μας δώσει σημασία το Υπουργείο Πολιτισμού με όλο το σεβασμό, αλλά κάπου μας ξεχάσανε. Θα μιλήσω συνολικά για τα 5.000 σωματεία που είναι, έχουν σχέση με τον λαϊκό πολιτισμό. Και ιδιαίτερα για τους ποντιακούς συλλόγους, που κάποιοι ξέρουμε ότι πανελλαδικά δεν ανοίξαν. Είναι λυπηρό. Κλείνω την παρένθεση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ίσως στη Βόρεια Ελλάδα είναι άλλη η ζέση, χωρίς να θέλω να μειώσω την προσπάθεια των συμπατριωτών μας εδώ στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, όλοι αγαπάμε το θέατρο γενικότερα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ξέρετε ότι από τη στιγμή που μπήκατε σε αυτό το σπίτι, ήρθατε στο σταθμό μας, να ξέρετε ότι έχετε μια φωνή και να αποκτήσει ένα φίλο. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως αυτό που είπατε είναι πολύ σοβαρό, γιατί δεν το λέω επειδή είμαι Πόντια, επειδή και εμένα η καταγωγή μου είναι από εκεί και όπως ακούσατε και το κειμενάκι που λέω στην αρχή, το έχω κάνει εγώ το κειμενάκι αυτό, ήθελα να καταθέσω την ψυχή μου, αυτό την επιθυμία να καλατσεύω τη γλώσσα μου που λέω. Είναι λάθος της πολιτείας, γιατί οι Ποντιακοί Σύλλογοι κράτησαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό βέβαια. Ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού και πρέπει οπωσδήποτε να βοηθηθούν. Όχι μόνο οι Ποντιακοί Σύλλογοι και οι άλλοι σύλλογοι. Αυτοί που διαιωνίζουν όλο αυτό το πράγμα. Τον πολιτισμό. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Λίγο αργότερα θα σας πω πάνω κάτι σε αυτό. Ναι. Απλώς θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Ξένο. Λοιπόν. Και θα επανέλθω. είναι το σπίτι. Πώς φτιάχτηκε το σπίτι? Φτιάχτηκε από το τίποτα, από το μηδέν. Δηλαδή βρήκαμε ένα σκελετό από μπετόν και δημιουργήσαμε αυτό που βλέπετε εσείς τώρα σαν θεατές. Το χώρο. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν μόνο και δύο πλευρές με το, λέγεται αυτό, μεσοτυχία, η περίφημη μεσοτυχία. Η περίφημη μεσοτυχία είναι στα αστικά εδώ περιβάλλοντα, είναι μια λιθόχτιστη μάντρα όπου ακουμπάνε οι δύο γείτονες. Δεν υπάρχει δηλαδή, ειδικά για ένα τέτοιο προοριζόταν ο χώρος για θέατρο, πρέπει να έχει ηχομόνωση, θερμομόνωση κτλ. Οπότε εγώ πήγα και βρήκα έναν παλιό συμπολεμιστή μου από το στρατό, έτσι λέει, αποκαλούμαστε εμείς, συμπολεμιστές, από το στρατό, συνταξιούχο, και κάτσαμε και φτιάξαμε. Άρχισε λοιπόν η πρώτη να παίρνει μορφή από εκεί το πράγμα. Ήσαν περιμετρικά, έτσι με διπλή ηχοποιία και διπλή μόνωση κτλ. Και μετά μπήκαμε και σε άλλες λεπτομέρειες, ώσπου έγινε αυτό το κατασκευαστικό πράγμα, όπου στο χώρο αυτό είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή στο Λεκανοπέδιο, είναι από τους ελάχιστους που πληρούν προδιαγραφές για το σύγχρονο άνθρωπο, για τις ανάγκες ενός σύγχρονου ανθρώπου. Έχει τουαλέτα αμαία, είναι συνεπίπεδο, δεν είναι ούτε υπόγειο ούτε ανώγειο, είναι πολύ βατό. Είναι άνεση μέσα του χώρου, είναι υψηλό τάβο. Εγώ θα πω ζεστός χώρος. Ναι, ακριβώς. Με αυτά. Όλα με πρέπει... λίγα λόγια θέλει ζεστός. Να πει ότι είναι και νόμιμος και ασφαλής. Είναι, γιατί είναι ασφαλής ο χώρος. Χωρίς να θέλουμε να κλείσουμε κανέναν, υπάρχουν θέατρα που έτσι και συμβεί κάτι. Καληνύχτα. Θα πνιγούν σαν τα ποντίκια οι άνθρωποι. Έτσι, αυτά πρέπει να τα λέμε. Καληνύχτα. Είναι αυτά όλα. Μετά από εκεί. Για το ποντιακό στοιχείο. Εμένα το ποντιακό στοιχείο το αγνοούσα παντελώς.
γιατί δεν γίνεται καλή, δεν έχουμε καλή παιδεία. Δεν έχουμε μια παιδεία που θα πάρει όλες τις συνιστώσεις του ελληνισμού και να, από το δημοτικό σχολείο. Νηπιαγωγία δεν είχαμε εμείς τότε. Αυτό έχει αλλά, να κάνει, κυρία Γερασμίνου, επειδή περάσετε και από το κοινοβούλιο, με το συμπάθειο κιόλας, θέμα εκπαίδευσης. Ναι, βέβαια. Και, συνεχίζω τη σκέψη σας. Κάπου αρχίσαμε να κόβουμε πολλές σελίδες από την βιβλία της ιστορίας και να προσθέτουμε σημαντικές περιόδους. Αποτέλεσμα να συμβαίνει αυτό που λέτε, πολύ σωστά. Και να μιλάμε για συνωστισμούς. Ναι. Αυτό ξαναπέζεται όταν δεν λέτε να τριχιάζω, δεν μπορώ. Και άλλες φορές και άλλες τέτοιες αηδίες, γιατί δεν είναι μόνοι, είναι πολλές αηδίες. Θα προκύψουν και άλλες αηδίες που θα λένε διάφοροι αυθεντικοί, αυθεντίες, διάφορες αυθεντίες. Δεν είναι μόνο της εξουσίας εδώ. Έτσι. Λοιπόν, εγώ έμαθα το ποντιακό στοιχείο, το είδα όταν πήγα φαντάρος. Γιατί έτυχε να είμαι στο Κυρκής, δηλαδή στην κοιτίδα, μέσα στην πηγή του στον παλμό. Α, στον Κυρκής. Ναι, ναι, του ποντιακού. Εκεί έτσι έκανα τις φιλίες. Αλλά πέρα από εκεί όμως, είδα ότι η γλώσσα τους έχει μια άλλη μορφή, μια άλλη δομή, όπου ταιριάζει πάρα πολύ με τα αρχαία ελληνικά. Εκεί εμένα μου έδωσε μια όθηση. Είναι αρχαία ελληνικά. Στον αγαπήσω. Ιδίουσα διάλεκτος. Εμένα μου έδωσε αφορμή αυτό, να αγαπήσω τα αρχαία ελληνικά, όπου έκανα μόνος μου την έρευνα για τα αρχαία ελληνικά, έτσι, νύχτες ολόκληρες και νυχτούσα. Πάνω με λεξικά, με, ξέρω εγώ, με κείμενα κτλ. Κτλ. Να φτάσω στο σημείο βέβαια να κάνω μεταφορές από το αρχαίο κείμενο κυρίως ξεκίνησα από Αριστοφάνη. Τέλος πάντων, πάει αυτό το ένα κεφάλαιο, δεν ενδιαφέρει και άμεσα. Το άμεσο είναι ότι ήμουν έτοιμος εγώ, γιατί είμαι ο μόνος μη πόντιος στην ομάδα. Οι άλλοι όλοι είναι πόντιοι. 100%. Όχι, η γενική είναι 50%. Η κόρη μας. Εγώ είμαι 0%. Αν δεν μας το λέγατε, δεν το είχαμε καταλάβει. Δεν το είχαμε. Μα ο κόσμος που τα φεύγει, κάποιοι μου λένε, εσύ μου λες τα καλύτερα ποντιακά φόρνες. Είμαι ας πούμε σαν τους καλούς μαθητές, ρε παιδί μου, που κάνουν επιδόσεις. Εγώ είμαι ένας αυτός, ένας... Ναι, αλλά όπως είπατε, είχατε καλή βάση τα ελληνικά. Βέβαια. Είναι πολλά, στελούν πολλά. Έτσι και η αγάπη μου για αυτούς τους ανθρώπους, του ξεριζωμού, ανθρώπους του ξεριζωμού, άνθρωποι που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, έτσι, ήταν διοκόμενοι, ήταν κατεστραμμένοι οικονομικά, ηθικά κατεστραμμένοι, ας πούμε. Επένθη. Και μεγαλουργήσανε εδώ που ήρθανε. Εδώ τονώσανε το υπάρχον ελληνικό στοιχείο, αν δεν μπαίνανε οι πόντοι από τη μια μεριά και οι δυτικοί από την άλλη, τι θα ήτανε, τίποτα δεν θα ήτανε. Ακόμα θα ψήνανε στην γάστρα τα κρέατα και θα ξέρανε τίποτα άλλο. Λοιπόν, εισήχθη ένα... Όπως ξέραν καλύτερα να καλλιεργούν τη γη, στη γεωργία, στη κτηνοτροφία, που οι συμπατριώτες μας εδώ, κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζανε. Δεν είχαν τις ποικιλίες. Ναι. Τώρα μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Με ένα βιβλίο που είχαμε παρουσιάσει κάποτε ο Σύλλογος Ποντίων με Νέας Μήνης Μαύρη Θάλασσα για τον Τρίγο στον Πόντο. Κρύψανε στον κόρφο τους λίγα βέργες ουσιαστικά και τις φυτέψανε. Μάλιστα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στην Καβάλα προς τα εκεί. Νομίζω ο Γιάννης ο Σιδηρόπουλος έχουν ποικιλίες. Ένας από τους συναδέρφους που παίζουν στην παράσταση, ο πιο νέος, έχουν ποικιλίες, τις φέραν από τον Πόντο, από εκείνα τα χρόνια, για στα φιλιά. Οπότε επιβεβαιώνουμε αυτό που μας λέτε. Ναι, δηλαδή τονώθηκε πάρα πολύ η χερσαία Ελλάδα, η παλιά Ελλάδα. Και ένα άλλο στοιχείο, το στοιχείο του εμπορίου που ήταν μεγάλη άνθηση στην τραπεζούντα. Να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Για την αντίληψή τους και για την αγωγή τους. Λοιπόν, δεν υπήρχε για τους πόντιους λαϊκό εμπνοτήριο. Ποτέ.
Ο Πόντιος δεν πήγε ποτέ σε λαϊκό υπνοτήριο. Όλοι οι άλλοι πηγαίνανε από τους Πόντιους. Όλοι δεν πηγαίνανε. Αυτό σημαίνει ότι είχαν μια αξιοπρέπεια. Γιατί τα λαϊκά υπνοτήρια εκείνης εποχής ήταν άστα να πάνε. Πώς να το πούμε, παιδί μου, λίγο αυτό της εξαθλίωσης. Λίγο πάνω από την εξαθλίωση ήταν τα λαϊκά υπνοτήρια. Τύπου ξενοδοχεία. Ο Πόντιος ποτέ δεν πήγε. Είναι μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι τα λέγανε τώρα πια, δεν υπάρχουν αυτοί. Έχει καταγραφεί, έχει μείνει αυτό. Λοιπόν, είναι αυτό. Και επιπλέον είναι το όργανο που αυτοί δημιούργησαν, και Μετζέ. Ο Κεμετζές, λοιπόν, εγώ λέω σαν ορισμό, είναι το όργανο του ξεριζωμού. Αυτό. Γι' αυτό μπορεί να τα ακούει ώρες ολόκληρες. Πριν από χρόνια, από τις πρώτες μου εκπομπές, το μουσικό οργάνο, φέρει η ώρα το καλή, η πατριώτη μας, που έφερε μπροστά μου λίρες, κάποιες τις είχε κατασκευάσει και κάποιες τελείσει για να μας δείξει τη διαδικασία και να μας εξηγήσει τα στάδια. Οπότε καταλαβαίνω τι μου λέτε, το είδα η δυσόμαση και το είχαμε παρουσιάσει από την εκπομπή. Κάνετε κάτι που δεν το έχετε καταλάβει οι δυο σας, αλλά και όλοι οι συντελεστές της παράστασης, που θα μιλήσουμε για τους συντελεστές στη συνέχεια. Επιτελείτε ένα κοινωνικό έργο, κυρίως ως προς την νεολαία. Γιατί είπατε πριν, φεύγει η πρώτη, η δεύτερη γενιά, κοντεύει να αρχίσει να φύγει και η τρίτη, μεγαλώνει. Ναι. Και είναι σημαντικό να υπάρχει. Μπροστά σας έχετε τρίτη γενιά και είμαι ήδη μια αρκετά μεγάλη γυναίκα. Οπότε, δηλαδή, είμαι 72 χρονών. Εγώ με άρα είμαι τρίτη γενιά. Εγώ είμαι 35 ανάποδα. Αλλά πραγματικά είμαι τρίτη γενιά. Ήρθε η γιαγιά μου από εκεί, η μάνα μου γεννήθηκε το 27 εδώ, δεύτερη γενιά, οπότε, και τρίτη. Οπότε έχει μεγάλη σημασία τέτοιες παραστάσεις να υπάρχουν και εγώ καλώ και προσκαλώ την ποντιακή νεολαία και τους πόντιους φοιτητές να έρθουν πρώτοι από όλους να δουν την παράσταση, που πραγματικά νομίζω δεν θα θέλουν να φύγουν μετά. Εγώ όταν τελείωσε η παράσταση κοιταζόμαστε μετά. Δεν έχει άλλο. Είναι και μικρές αναγκαστικά οι παραστάσεις τώρα. Ναι, βέβαια, COVID. Αλλά κρατάνε αυτό, μία ώρα μόνο, μία και κάτι. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα και θα συνεχίσω να το λέω και δεν είναι επειδή είστε μπροστά. Ζήσαμε κι εμείς εκεί. Είναι ότι είδα την παράσταση και μετά γνωριστήκαμε. Οπότε είμαι αληθινός. Ναι. Καλά, τα κολογευτικά λόγια που ακούω είναι πάρα πολλά. Ανθρώπους οι οποίοι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, με διαφορετικές αντιλήψεις, κουλτούρες, κοινωνικές θέσεις, επίπεδο μορφωτικό κλπ. Έτσι. Αλλά αυτά που κρατάω εγώ είναι το εξής. Πήκε τις προάλλες ένας στο Ποντιακό, το έργο της δουλείας, μάλλον βγαίνοντας ένας μου είπε, δεν ξέρω γιατί, όταν έρχομαι εδώ γίνομαι άλλος άνθρωπος. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν μου έλεγε 1.000.000 συγχαρητήρια, ίσως να δεν θα το αγνοούσα. Αυτό εγώ κατέγραψα. Ότι είπε, εδώ μέσα γίνομαι άλλος άνθρωπος. Όσες φορές έρχομαι εδώ. Άρα κάτι γίνεται. Κάτι κάναμε δηλαδή στα 5 χρόνια στο σπίτι μας που λέτε. Είναι αυτό το μυσταγωγικό που έχει η ίδια η έννοια του θέατρου. Το ίδιο το καλλιεργεί το ίδιο το θέατρο. Μυσταγωγία. Αυτό που λέμε μυσταγωγία. Μυστήριο. Ναι, μη φανταστεί ο κόσμος τώρα. Όχι. Τίποτα τρελά πράγματα, ζεστασιά δημιουργεί. Λαϊκό θέατρο κάνουμε. Και σκέψη. Λαϊκό και εκεί είμαστε υπέρ του λαϊκού. Τώρα θα ξαναμιλήσω και εγώ ο λόγος κάνω κάτι σε εσάς. Αλλά όταν μπήκαμε, κοιτάζαμε λίγο παιδιά και λέμε, θα το πω πως το αισθάνθηκα. Μικρός, εσείς πού να κάτσουμε εδώ, να κάτσουμε εκεί. Ναι. Και μόλις χαμήλωσαν τα φώτα, σαν να άλλαξε κάτι στην ατμόσφαιρα. Μεγάλος ο χώρος. Μεγάλος ο χώρος. Ναι, ένα περίεργο πράγμα. Και λίγο ανάψαν λέει, κάπως τα φώτα. Και μέχρι που θέλαμε να σας αγκαλιάσουμε σε κάποιες στιγμές, ένα τέτοιο πράγμα.
Έχω να το νιώσω πάρα πολλά χρόνια σε θέατρο. Όπως αναφέρεται με τον Ευαγγελάτο, πριν πάρα πολλά χρόνια, ένα μικρό παιδί όταν πρωτοπήγα σε παράστασή του, που ήταν η ίδια φιλοσοφία του θεάτρου, είχε προς την πλάκα. Και ένιωσα αυτό το πράγμα. Είχα να το νιώσω τόσα χρόνια σε θέατρο. Δηλαδή, ένιωσα ότι ξαναβρήκα αυτό που είχα χάσει, την έννοια του λόγου και της επικοινωνίας. Και δεν είναι ψηλά η σκηνή, τον βλέπω, μ' ακούω, που θα το... είναι δίπλα σου. Έχει άλλη σημασία το να νιώθεις ο θεατής τον ηθοποιό δίπλα του. Πραγματικά, θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι το τέλος της εκπομπής, τέτοιο συνέστημα, αν δεν πάτε να δείτε την παράσταση, όσα και να σας πούμε, δεν θα το καταλάβετε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε υπέρ του λαϊκού θεάτρου, υπέρμαχοι. Δηλαδή, γιατί στο παρελθόν κάναμε και άλλο. Κάναμε και ένα άλλο λαϊκό είδος, σε κινδυνές ομιλίες. Δηλαδή, καλύψαμε το δικό μου τομέα. Ναι, και είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Έχουμε παρουσιάσει από εδώ και το νησί σας. Ναι. Ο Σύλλογος Ζακυνθινών έχει έρθει εδώ και έχουμε περάσει πολύ ωραία. Αλήθεια. Με ωραία τραγούδια. Πρόεδρος ποιος ήταν, Είναι τουλάχιστον 5-6 χρόνια πίσω. Αλλά διαιτέρω πολύ καλές σχέσεις και πραγματικά, τώρα κάνουμε μια παρένθεση, αλλά εδώ θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα περισσότερο, συζήτηση, παρά να δεν είμαστε τηλεοπτικά κανάλια, έτσι να πούμε. Όπου πέρασαν πάρα πολύ ωραία, με ωραία τραγούδια, και αυτό που λέω και ξαναλέω, ότι μέσα από αυτή την εκπομπή έχω γνωρίσει ωραίους ανθρώπους, ξαναμαθαίνω ιστορία, γεωγραφία και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι και από τα μηνύματα των ακροατών που παίρνουμε και αυτό μας δίνει και την όθηση να συνεχίζουμε. Έτσι, βέβαια, να συνεχίσετε και να πάτε ακόμα καλύτερα, επικοινωνία. Να μιλήσουμε και λίγο για τους συντελεστές. Βεβαίως, να πούμε λοιπόν ότι... Γιατί κάποιος φίλος από τους συντελεστές έχει περάσει και από εδώ και έχουμε περάσει πολύ ωραία. Ο Στέφανος, ο Καλλιανίδης, σου παίζει, είναι και ηθοποιός. Τον ξέρω από μαθητή, γιατί ήταν μαθητής μιας πολύ φίλης μου στη Θεσσαλονίκη. Θα σας πω ένα μυστικό. Δώστε του λίγο σπρόξιμο θέλει. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, καλλιτέχνης, αλλά θέλει λίγο σπρόξιμο. Τραβήχτε του και λίγο τα αυτή, μην το ακούσει. Θέλει, νομίζω ότι δεν είναι ικανός, ενώ έχει αρκετές ικανότητες. Από εμάς δεν έχει τέτοια θέματα. Όχι, δεν το λέω. Το λέω εμείς τους ενθαρρύνουμε όλους. Και εγώ και σαν δασκάλα και ο Αντώνης, γιατί κάνουμε και μαθήματα. Ακριβώς, επειδή... Επειδή λέτε τώρα να του τραβήξουμε και εγώ τραβάω και το αυτή. Δηλαδή με την έννοια ότι... Η Ελένη τον μαλώνει. Τον μαλώνω με την έννοια την πολύ καλή, της καλής μαμάς, όχι για ενθάρρυνση. Αυτό. Ο Στέφανος είναι εξαιρετικός, παίζει πάρα πολύ ωραία και με τζέ. Είναι και καλός ηθοποιός και ακούει πάρα πολύ. Απλώς κάποιες φορές στις πρόβες, τώρα το έχει καταλάβει. Ήθελα να ξαναξεκινήσει από την αρχή. Και θύμωνα εγώ. Μέσα λέω, από μια αβεβαιότητα. Αυτό. Αυτό. Λέω, άκουσε τώρα. Εδώ πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Και ένα λάθος θα γίνει, θα πρέπει να είσαι και εσύ έτοιμος όπως όλοι μας, να τον μπαλώσεις στη σκηνή. Δεν λέω να μην είμαστε έτοιμοι και να μπαλώνουμε, σε καμία περίπτωση. Αλλά αν γίνει και κάτι, και να έχουμε πίστη στον εαυτό μας. Όλοι μας έχουμε τρακ, όλοι φοβόμαστε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Στέφανος ο Καλλιανίδης. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος είναι ο Δαμιανός ο Νικολαίδης, ο οποίος είναι ο μόνος που ξέρει τέλεια τα ποντιακά, καλύτερα από όλους και μας έχει βοηθήσει και εμάς σε κάποια σημεία, γιατί παίζει από μικρό παιδί, με τη μαμά του. Μάλιστα. Η μαμά του, η Έρικα Νικολαίδη, έχει και εκπομπή στην τηλεόραση, το Αδάιμες, και γενικότερα είναι μια γυναίκα που έχει ασχοληθεί πολύ με το θέατρο, γράφει και όλες και τα λοιπά. Και μας έπλεξε και πολύ ωραία πράγματα και μας τα έφερε όλα.
Ο Δαμιανός λοιπόν είναι και πολύ καλός τραγουδιστής και καλός ηθοποιός, έχει παίξει και με τον Χάρη Κλίν. Ο Στέφανος έχει την πείρα του γιατί πάει σε εκδηλώσεις. Και έχουμε και τον Γιάννη τον Σιδηρόπουλο, ο οποίος έχει την πιο βαριά ποντιακή προφορά όταν μιλάει τα νέα ελληνικά και δεν ξέρει ποντιακά. Μαθαίνει, έμαθε μέσα από την... Αλλά έχει ποντιακή προφορά, βαριά ποντιακή προφορά. Απλώς στο χωριό του δεν μιλούσαν ποντιακά. Είναι τουρκόφωνοι, συναναγιώνησαν πιο πολύ με... Όμως είναι μια ωραία ομάδα. Η Αγγελική με εξέπληξε γιατί ήταν μεν βοηθός μου στην Ποντοκόμη το 2003. Ναι. Αλλά δεν μίλησε ποτέ ποντιακά. Και ξαφνικά... Νομίζω αποτυπώθηκε. Αποτυπώθηκε. Στο σπίτι μιλάμε. Δεν μιλάμε ποντιακά στο σπίτι. Πρέπει να πετάξουμε καμιά φράση. Μα και εγώ, μεγάλη τα έμαθα γιατί ούτε στο δικό μου σπίτι μιλούσαν ποντιακά. Επειδή στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης είχαμε τους παραθεριστές. Ναι. Και τα ποντιακά που ξέρω και που άρχισα να ενδιαφέρομαι για να τα μάθω και να τα μιλάω είναι από τις γιαγιάδες. Εγώ δεν θέλω να ευχαριστήσω τη δασκάλα μου και δασκάλα και στο χορό, την πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων, κυρία Ράνια Χρυσοχοίδου, που αν δεν είχε την ευφυής γνώση, άποψη να φτιάξουμε χοροδία και μέσα από τα τραγούδια μας εξηγούσε στίχο-στίχο και να τα μεταφράσει και στην νεοελληνική, δεν θα είχα μάθει δύο λέξεις. Θα το πω έτσι πολύ συνοπτικά. Μπορώ να ξέρω τρεις, αλλά χάρη σε αυτήν και χάρη σε την σκέψη που είχε κάποια στιγμή να κάνω και μαθήματα ποντιακής διαλέκτου, να αρχίσω να αντιλαμβάνομαι. Είμαι στην κατηγορία αυτών που καταλαβαίνω κάποιον, ίσως δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι και εγώ σε εκείνες τις οικογένειες που δεν μιλάγα στο σπίτι. Εδώ συμβαίνει το εξής, κύριε Τσενό. Πολλοί όταν επιστρέψανε είχαν τον πόνο μέσα τους και δεν θέλανε ή θέλανε να ξεχάσουνε. Και πολύ κυνηγητό, να τα λέμε πολύ... όλα. Σωστά, ναι. Με αποτέλεσμα μέσα στο σπίτι να μην μιλάνε ή οι μεγάλοι μεταξύ τους πολύ χαμηλόφωνα και εμείς τα παιδιά δεν καταλαβαίναμε. Άρα όσο και να προσπαθήσαμε δεν είχαμε την ευκαιρία. Αυτή την ευκαιρία μας τη δίνετε εσείς μέσα από το θέατρο και οι σύλλογοι που... Οι σύλλογοι ακριβώς, αυτή είναι η δουλειά. Που προσπαθούν να διατηρήσουν τη διάλεκτο και όχι μόνο. Όση ώρα λες αυτά, εγώ φαντάζομαι τους ανθρώπους, ξεριζωμένους ανθρώπους. Έτσι, οι μελωδιές τους ποιες ήταν? Ήταν οι μελωδιές δουλειάς, εργασίας. Δηλαδή ήταν χώμα, τσιμέντα, λάσπη, τσάπα. Δεν ήταν οι μελωδιές τους τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν με αυτά όλα τα εργαλεία ήρθανε και μεγαλουργήσανε. Φτιάξανε, κατασκευάσανε ένα καινούριο κόσμο. Και αυτό τους το οφείλουμε. Σε αυτή την πρώτη γενιά που ήρθε εδώ κυνηγημένη, στο φίλο μου, δεν είχαν επαναπαυθεί. Βέβαια, θα βρει. Αν ήρθαν. Με ανησυχία. Ανησυχία για το αύριο. Ανησυχία να φτιάξουν. Προλάβουν το αύριο. Και το πρώτο που φτιάξανε ήταν ένα κεραμίδι να μείνουνε. Βέβαια. Σχολεία και τα εκκλησίες μας. Βέβαια. Ναι, ναι. Κάτι που είχα δει σε μια εκπομπή παρουσιάζανε, επειδή πριν αναφέρετε την Καβάλα, έχει φτιαχτεί ένα σπίτι με κοιμήλια και πόσο αυτό που λέγαμε οικιακή οικονομία κάποτε στο σχολείο. Ακριβώς, θέλω και εγώ να αναφερθώ σε αυτό. Τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε, πώς δείχνανε να φροντίσουν μέσα σε ένα δωμάτιο τα υφάσματα, με τι τάρτση και συνέπεια, πώς φυλάσανε τα τρόφιμα που εδώ ακόμη δεν ξέρανε. Είναι άλλο ένα κομμάτι και για τη χρονιά που προετοιμαζόντουσαν. Και το χειμώνα. Και το χειμώνα. Τα γλυκά, τα ρατσέλια, οι σάλτσες. Πείτε τα. Τα τυριά, τα βούτουρα. Τα βουλμάδες.
Οι καβουρμάδες, τα τουρσιά είπαμε, πολλά, πολλά, πολλά. Και επειδή έρχονται και οι γιορτές, το ζηλεύω πολύ αυτό. Ένα ακόμη περισσότερο είμαστε κοντά στα έθιμα. Οι ξηροί καρποί. Εκεί θα ξαναγυρίσουμε. Η ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου πλέον είναι εκεί. Πρέπει να μπει σε αυτό το δρόμο. Και χωρίς να το ξέρετε, μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα, γιατί θα επανέλθω στην παράσταση. Μετά έχουμε εκτάξει ακόμη μια εκπομπή όπου θα μιλήσουμε τι άλλο για γεύσεις, αρώματα που έχει η ελληνική κουζίνα, η μεσογειακή διατροφή, και θα μιλήσουμε για τα πρωτογενή, για το γάλα, το βούτυρο, το ψάρι, το κρέας, το ελαιόλαδο, τον ίνο, που τώρα οι ξένοι επισκέπτες που έρχονται στη χώρα μας αναζητούν να βρουν τους παραγωγούς, τους μικρούς παραγωγούς που πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά και έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουν και σημαντικές εισαγωγές. Κλείνω την παρένθεση, επανέρχομαι στην παράσταση, γιατί αυτή η παράσταση δεν είναι μόνο κάποια λεπτά μιας εξουσίας τριών μονόπλευρων, είναι μιας καταστάσεως ζωής των συμπατριωτών μας εκείνης της εποχής. Άρα και αυτά που λέμε έχουν τη σημασία τους, νομίζω. Βεβαίως. Παραδόσεις. Αλλά μην μένουμε δηλαδή, και όπως βλέπει κανείς και στην παράδοση. Μας βοηθάνε όμως να γίνουν μπροστά. Κάνουμε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό και στο σκηνικό, που είναι πολύ λιτό όπως είδατε, και στα ρούχα, τα οποία έχουμε στοιχεία. Το βασικό στοιχείο είναι τα ποντιακά ρούχα. Ναι, όντως. Η μπότα. Εμένα μου άρεσε γίνεται το σκηνικό με το γιατρό. Ναι, αλλά έχει και το σύγχρονο στοιχείο, που έτσι ήταν κιόλας. Γιατί εγώ από ό,τι θυμάμαι από το χωριό μου, που ήταν το Πανόραμα Θεσσαλονίκης τότε, ήταν ένα ποντιακό χωριό που έγινε πάρα πολύ γρήγορα το καλύτερο θέατρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί μας έλεγε ένας καθηγητής που μας προετοίμαζε τότε για το γυμνάσιο, ότι δεν υπήρχε ούτε ένα δέντρο. Και τότε θέριζε η ελονοσία και αυτός διάβαζε ως φοιτητής κάτω από μία αγριαπηδιά. Σε λίγα χρόνια έγινε γεμάτο πεύκα, δέντρα. Θυμάμαι ότι πολύ γρήγορα αλλάζανε τα πράγματα και οι γυναίκες ήταν πάρα πολύ κομψές. Περιποιώντησαν πολύ τον εαυτό τους. Δεν μιλάω για την καθαριότητα, είναι παροιμιώδης και των μικρασιατισών και των ποντίων γυναικών. Και πολύ περιποιημένες, όμορφες όταν έπρεπε, και δουλευταρούδες και έξυπνες και μητριαρχικές, να το πούμε και αυτό. Εμείς στο χωριό μου δεν λέγαμε η Αντώνενα, ας πούμε, ο Αντώνης της Ελένης. Αλλά με πολύ σεβασμό προς τον άντρα του σπιτιού. Δεν τον χαρίζανε, δηλαδή δεν αφήνανε τα στόματα να πούνε κάτι. Η τα κανονίζανε όλα. Ήταν οικογένεια. Ναι. Κρατούσε η μάνα καλά την οικογένεια. Κανόνιζε τα πάντα. Αλλά με σεβασμό και προς τον σύζυγο, που μπορεί καμιά φορά να μην ήταν και πολύ. Τα τραγούδια πώς τα έκανε επιλογή? Ναι. Πολύ καλή ευκαιρία αυτή, γιατί πρέπει να το πούμε. Μας τα έκανε ο Περικλής ο Κατσότης. Ο οποίος είναι ο γιος του βουλευτή. Αγαπητέ Πέρι, Πέρι. Είναι φίλος, είναι παιδί του συλλόγου μας της Ένωσης Ποντίων Νέας Μύρνης. Μια γλύκα είναι ο Περικλής. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της εκπομπής. Να του πούμε να έρθει να μας δει, γιατί δεν ήρθε ακόμα. Mm-hmm. Έχει δουλειές πολλές. Τρέχει, ξέρω ότι τρέχει και στην επαρχία, τρέχει γενικά. Υπερίσχυσε η Πόντια Μάνα στον Περικλή, γιατί ο μπαμπάς του είναι υπηρώτης. Ναι, το ξέρω. Ποντιόπληκτος κι αυτός. Και μεγάλος υποστηρικτής του. Επίσης μας βοήθησε πολύ ο Νίκος Ζουνατζίδης, δηλαδή μου έφτιαξε το... Περάσαμε την ώρα? Όχι, όχι, όχι. Το κείμενο που το έγραψα εγώ στην Καθομιλουμένη, με μια αβεβαιότητα,
Και μας το έφτιαξε το πρώτο κείμενο που λέω, που είναι και πολύ συγκινητικό. Μας το έφτιαξε ο Νίκος ο Ζουνατζίτης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαίρετος, είχα τη χαρά να παρουσιάσω τους πρώτους το βιβλίο που είχε κάνει. Επίσης πρέπει να προλάβει να έρθει να μας δει. Είναι μακριά. Στείλτε μηνύματα, στείλτε μηνύματα. Καταγγέλουμε τον Περικλή και τον Νίκο. Νίκο. Εγώ θέλω να ευχηθώ όλη η συλλογή το μεγαλύτερο, να γίνει το αδιαχώρητο. Δύο τριήμερα έχουμε ακόμα. Και το θέατρο μας είναι μικρό, παίρνει μόνο 50 άτομα. Εύχομαι να κάνετε πολλά sold out. Και μέσω Βήμα. Κρατήσεις. Και από εμάς και από το τηλέφωνο του θέατρου. Εγώ να πω ότι ένιωσα μια έκπληξη όταν τηλεφώνησα και άκουσα τη φωνή σας. Επειδή είναι... Ναι, ναι, το γενικά... θυμάμαι. Και κάνω για δευτερόλεπτο, λέω, αποκλείεται. Όχι, το σηκώνουμε όλοι. Και... Όλοι, πολύ όλοι. Ναι, και για δευτερόλεπτα ίσως να καταλάβω ότι κόμπιασα και λέω, αποκλείεται. Λέω, okay. Όχι, ναι, ναι, μια ναι, χαρά, ναι. Ήσουν πάρα πολύ ζεστός από την αρχή. Πολύ οικείο, σαν συγγενής, δηλαδή, πραγματικά. Και όταν άλλο ο Πανίκας, σαν να γνωριζόμαστε. Έχουμε κάτι ξεχάσει για την παράσταση. Ξεχάσαμε να πούμε τα ότι μας βοήθησε στα ρούχα η Evelyn Σιούπη, που είναι διακεκριμένη ενδυματολόγος. Τα σκηνικά, την εκτέλεση μάλλον, γιατί έγινε μια συλλογική πρόταση για τα σκηνικά, τα οποία είναι αντικείμενα κυρίως. Μας βοήθησε ο Ντίνος ο Παρηγόρης, που τον έχουμε μόνιμο συνεργάτη. Δεν ξεχάσαμε κανένα. Κι εγώ. Εννοείται. Εσύ πάντα. Δεν υπάρχει τις κατασκευές. Το χεράκι μου, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει. Αναγκαστικά. Και όλη η προβολή, όλη η δουλειά του θεάτρου και γίνεται... Και η φωτισμή του... Α, του Γιώργου του Ζιόγαλα. Του Γιώργου του Ζιόγαλα, που είναι από τις πρώτες συνεργάτες. Γιατί εγώ και ο Γιώργος είμαστε οι πρώτοι που αρχίζαμε και στείναμε αυτό. Εγώ τα δομικά και ο Γιώργος τα ηλεκτρολογικά. Έχετε σχέδια ή σκεφτεί για την επόμενη χρονιά κάτι? Έχουμε ήδη το πρόγραμμά μας μετά από το... Κάνει να πούμε κάτι? Βεβαίως, πώς να κάνει, δεν είναι κρυφά. Επειδή πριν την πρώτη καραντίνα εμείς παίζαμε τις καρέκλες του UNESCO, οι δυο μας, και αυτό σταμάτησε λόγω καραντίνας. Πήγαμε να το ξεκινήσουμε πέρυσι τον Νοέμβρη και πριν ξεκινήσουμε... Και σκηνοθεσία από του Κορέιδα Μάτι. Πολύ, πολύ ωραία δουλειά. Πάλι δεν έγινε και τώρα λέμε, αν πάνε όλα καλά, μετά το Ποντιακό, Μάρτιο-Απρίλιο, να ξανανεβάσουμε τις καρέκλες. Η Αγγελική ανεβάζει, συνοθετεί μια παράσταση με νέα παιδιά, την ομάδα Ριντό, λέγονται έτσι, και η ίδια είναι στην ομάδα. Μια πολύ ωραία παράσταση, νεανική κωμωδία. Και το καλοκαίρι θα έχουμε πάλι στην αυλή μας. Την είχες δείξει την αυλή? Ναι. Ναι. Θα έχουμε πάλι έργο του... Όχι. Θα έχουμε πάλι έργο του Άγγελου του Πυριόχου, όπως και πέρσι. Αυτά, έχουμε πολλά σχέδια. Και μέσα σε όλα αυτά φιλοδοξούμε, αφού κάνουμε έρευνα αγοράς που λέτε κι εσείς οικονομολόγοι, να πάμε στη Θεσσαλονίκη την Άνοιξη με το Έργατα και Δουλείας. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Εύχομαι προσωπική, επαγγελματική επιτυχία. Να είστε υγιείς, να κάνετε ωραία πράγματα. Να ξέρετε ότι ό,τι ώρα θέλετε είμαστε εδώ για σας. Με μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη τιμή. Έργατα και Δουλείας. 3,3 ημέρα. Δύο. Τέσσερα. Όχι, δύο. Πέντε. Μακάρι. Πληστηριασμό θα κάνουμε. Μακάρι. Αλλά λέμε εμείς προγραμματισμένα 2 τριήμερα ακόμα. 2 τριήμερα ακόμα. Μέχρι τις 26 του μήνα. Με το που κλείνουμε την εκπομπή θέλω οπωσδήποτε τις πρώτες κρατήσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εύχομαι καλές γιορτές
και ό,τι καλύτερο σε εσάς. Και σε όλους. Και σε όλους βέβαια. Και να πάει στο καλό ο κορονοϊός. Και να κάνουμε όχι και... στο καλό που θέλει ας πάει. Εγώ να προτείνω κάποια στιγμή να κάνετε και ένα Αριστοφάνη στα Ποντιακά. Μακάρι. Γιατί όχι. Μακάρι. Γιατί όχι. Όπως είχε κάνει και ο Λάζος. Ο Λάζος, ναι. Θρίαμβο είχε κάνει. Είχε γράψει τότε ο Νίτσος που έβγαζε το θέατρο. Ύμνους. Ο Λάζος είναι ένας αγαπημένος συνάδελφος που έχει προσφέρει πολλά και τον ευχαριστούμε για την αγάπη που μας έδειξε. Και αυτόν και τον Τάκη τον Μαυρακίδη. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Και ο Τάκης ο Μαυρακίδης μας είχε τιμήσει πριν 2 χρονιές, αν θυμάμαι καλά, 2-3 χρονιές, σε μια παρουσίαση που είχαμε κάνει σε μια εκδήλωση ο Σύλλογος Ποντίων Νέας Μύρνης, είχε με την παρουσία του. Εγώ θα σας αφήσω, σας ετοιμάζω όμως μια έκπληξη σε λίγα λεπτά. Εκτάκτως έχουμε δεύτερη εκπομπή, γαστρονομικός τουρισμός, με έναν εξαίρετο φίλο. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο πάλι κοντά σας.